Συγκλονισμένος από το θέμα των κατεστραμμένων μαρονίτικων μοναστηριών στα κατεχόμενα, δηλώνει ο τέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Hans Gert Pöttering επισκέφθηκε τα μαρονίτικα χωριά και βεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηριχθούν οι εγκλωβισμένοι. Ο ηγούμενος της Μονής του προφήτη Ηλία κατήγγειλε ότι άγνωστοι παραβίασαν την εκκλησία της Μονής, η οποία όμως είναι άδεια. Η μετάβαση στα υψώματα του εγκλωβισμένου μαρονίτικου μοναστηριού του προφήτη Ηλία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο τέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Hans Gert Pöttering, Ρώμιο καθολικός στο θρήσκευμα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αντίκρισε το ημικατεστραμμένο μοναστήρι που χτίστηκε το 1508 και το οποίο για 30 χρόνια ήταν στάβλος. This is a moment of sadness because we realize that other cultures destroy our culture. And I think what we have to achieve, not only in this part of the world, but in the world as such, that the different cultures and religions respect each other. Ο ηγούμενος της Μονής, πατήρ Ιωσήφ, ανέφερε ότι κατά την εισβολή το μοναστήρι βομβαρδίστηκε. Πριν 4 χρόνια, με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών, η εκκλησία συντηρήθηκε για να μην καταρρεύσει και το μοναστήρι περιφράχθηκε. Ωστόσο, οι ιερόσυλοι δρούν και σήμερα. Και σήμερα που ήρθε εδώ, τέλος Αυγούστου, η κλειδαριά της περίφραξης του καγγέλου ήταν σπασμένη και η πόρτα της εκκλησίας που υποτίθεται είχε τοποθετηθεί κλειδαριά καλή κλπ. Παραβιάστηκε και ήταν ανοιχτή. Δυστυχώς ανεξέλεκτη κατάσταση. Ο πατήρ Ιωσήφ παρουσίασε φωτογραφίες της Μονής πριν την εισβολή. Ο ηγούμενος της Μονής, πατήρ Ιωσήφ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στο κατεστραμμένο σήμερα μοναστήρι. Να έρθουμε να κατοικήσουμε εδώ, να κάνουμε τα κελιά μας και να ζήσουμε το μοναχικό βίο όπως ήμασταν και πριν. Την προσευχή μας, με την αποστολή μας κλπ. Ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος αντίκρισε από μακριά τα χωριά Αγία Μαρίνα και Ασώματος και το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα της Μύρτου, τα οποία βρίσκονται εντός στρατοπέδων. Συνομίλησε με αξιωματικούς και ευχήθηκε σύντομα να λυθεί το Κυπριακό. Επόμενος σταθμός στο χωριό Κορμακίτης, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μαρονιτών, τον αντιπρόσωπο των Μαρονιτών στη Βουλή και πολλούς εγκλωβισμένους. Συγκλονισμό για την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος επισκέφθηκε τα μαρονίτικα χωριά. Να έχεις την εμπειρία της ημέρας που δεν θα είσαι πια εγκλωβισμένος. Okay. Thank you so much. People always to have the hope, to don't lose hope, and in our prayer and in our act. Ο Hans Pöttering διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Να συντείνουν το ώστε να επιτρέψουν στους κατοίκους αυτών των χωριών να επιστρέψουν στα χωριά τους. Ή τέλος πάντων να επισκεφθούν τα χωριά τους, να επισκεφθούν τις εκκλησίες τους. Τον τέος πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου συνόδευαν ο Ευρωβουλευτής Ιωάννης Κασουλίδης και ο βουλευτής Τάσος Μητσόπουλος. Η ευαισθητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζω ότι θα ηχήσει στα κατάλληλα ότα για την ανάγκη βελτίωση της κατάστασης, ιδιαίτερα των εγκλωβισμένων. Στη συνέχεια τελέστηκε δέηση για απελευθέρωση της Κύπρου στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Τέλος, ο Hans Pöttering επισκέφθηκε το Εκκλησιαστικό Μουσείο του Κορμακίτη.